Ραφαήλ, σήμερα επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που είχαμε εμείς σαν Αρτινή ότι έχεις πολύ μεγάλο ταλέντο. Και μάλιστα, επειδή ήμουν δίπλα στον πάγκο από τα Χανιά, είπαν ότι έκανες το παιχνίδι της ζωής σου. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει κάποιο καλύτερο μάτς. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Σημασία έχει, νομίζω, ότι πήραμε το βαθμό της ισοπαλίας. Όλα τα υπόλοιπα, οι ατομικές εικόνες του παιχνιδιού πάνε σε δεύτερη μοίρα. Σημασία έχει ότι πήραμε το βαθμό σε ένα πολύ βαρύ αγωνιστικό χώρο και δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να κοιτάξουμε τη συνέχεια που είναι πολύ δύσκολη με συνεχόμενα παιχνίδια. Την Τετάρτη πάμε στην Παναχαϊκή, την Κυριακή έρχεται ο Εργοτέλης. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα για όλες τις ομάδες, βέβαια, όχι μόνο για μας. Τρία παιχνίδια μέχρι στιγμής, δύο ισοπαλίες. Θεωρείς ότι όλα τα αποτελέσματα που έχετε πάρει σαν ομάδα είναι δίκαια, θα μπορούσατε να έχετε κάτι περισσότερο? Η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο μάλλον με το Λεβαδιακό, που δεν ήμασταν αυτοί που θα έπρεπε, σε όλα τα υπόλοιπα, μετά το δεύτερο ημίχρονο του Λεβαδιακού, μέσα στην Ιεράπετρα και εδώ πέρα τώρα, νομίζω πως θα μπορούσαμε να είχαμε κάτι καλύτερο. Ειδικά μέσα στην Ιεράπετρα, νομίζω πως μας αδικεί το αποτέλεσμα. Και σήμερα πήραμε έναν βαθμό, νομίζω πως είναι πολύτιμος και αυτός ο βαθμός για τη συνέχεια, γιατί ήταν μια ομάδα που πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως είναι τα Χανιά. Για την Πάτρα, για το παιχνίδι της Πάτρας στην Παναχαϊκή, ο στόχος είναι κάποιο θετικό αποτέλεσμα ή ακόμα και η νίκη? Πάντα είναι η νίκη. Πάντα. Δεν υπάρχει παιχνίδι που λέμε ότι θα πάμε σήμερα απλά για να μην χάσουμε. Πάντα πηγαίνουμε με στόχο τη νίκη. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουμε το πλάνο μας, τις οδηγίες του προπονητή μας και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας όπως πάει το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.